να κάνουμε αυτές τις μικρές εκπλήξεις, να κάνουμε το λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα που λες, πού να προλάβω τι τώρα. Θες? Και δεν μιλάω. Τα έχω πάρει εγώ, μπράβο, τα γαλόνια. Μπράβο. Δεν μιλάω τώρα να αντιθεί το μαύρο λάτεξ. Μίλα, να ξεκουραστεί και να περιμένεις και να μπει ο άλλος να σου πει τι κάνεις Batman. Η εμπειρία της ζωής. Και εμπειρία της ζωής. Σωστό. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι λιγάκι να νοιαστείς όπως νοιαζόσουν. Αν θυμηθούμε πώς ήταν στην αρχή, ήμασταν διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Μετά, συγγνώμη, αλλά αυτή την κουβέντα την κάναμε πριν μισή ώρα ακριβώς. Ό,τι λες αυτή τη στιγμή. Άκου τα εισδιπλούν. Άκου. Ναι, να τα ακούσω. Ξεχνιόμαστε, ισχύουν για όλους. Ξεχνιόμαστε, αυτό είναι αλήθεια. Παιδιά, είναι δύσκολο, σας λέω τώρα, να τα πούμε λίγο και όπως είναι. Και εσύ όπως είναι τα λες, αλλά να στα πω κι εγώ όπως τα νιώθω και όπως τα καταλαβαίνω και τα συζητάω, ρε παιδί μου. Καταρχήν, αυτό που λέμε, να αρέσω πρώτα εγώ στον εαυτό μου, να μην αλλάξω μετά από τις εγκυμοσύνες κλπ. Εδώ αλλάζει κι ο άλλος. Πάντς μετά στις παρέες λένε και οι δύο πόσα κιλά πήρε η Λιάννα, 30. Πόσα πήρε ο Νικόλας, 15. Γελάνε και οι δύο. Δηλαδή αφήνονται όλοι. Με τον Νικόλα ή με την Λιάννα. Μα πόσα πήρε ο Νικόλας, αφήνονται όλοι λίγο, μπαίνουν μπροστά οι δουλειές, μπαίνει η δυσκολία και ο αγώνας, μπαίνει η ρουτίνα, είσαι με τον αμάτι κλειστό, κοιμίζει ο ένας το ένα μωρό, κοιμίζει ο άλλος το άλλο μωρό. Δεν μένει χρόνος να πεις καλησπέρα. Τι κάνεις. Μα δεν εννοούμε, να σου πω, δεν εννοούμε να πεις καλησπέρα, τι κάνεις. Δεν γίνεται αυτό, θα χαστοχιστούμε. Υπάρχει χρόνος και τόπος. Όμως υπάρχει κάποια στιγμή που μπορεί να μην πεις καλησπέρα, αλλά μπορεί να πεις με κουρέλι, αλλά σε αγαπάω. Και είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι που μπορεί να το ξεχάσεις πάρα πολύ συχνά. Και εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην προλάβεις να βγεις. Να αυτό το λες. Στρώσε, το λες, το προλαβαίνεις. Στρώσε ένα μαδοτραπέζι διαφορετικό, μία φορά την εβδομάδα. Ένα τραπέζι διαφορετικό, ε. Στρώσε το, δεν ξέρω. Μας έχει πάρει ο καναπές και μπορεί να δούμε στον καναπέ, να κάτσουμε στον καναπέ όλη τη βδομάδα. Γιατί να κάτσεις στον καναπέ. Ναι. Εμείς καθόμαστε πάνω στα τουβλάκια, βγάζουμε από τους τουβλάκια. Έχουμε και εμείς. Τουβλάκια έχουμε και εμείς. Τουβλάκια έχουμε λέει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το πρακτικά το να βγαίνουμε, ας πούμε, το να κάνουμε πράγματα μαζί, βοηθάει. Αλήθεια με ενδιαφέρει αυτό. Βοηθάει το να βάλουμε ένα συγκεκριμένο ραντεβού, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πούμε ότι κοίτα να δεις, κάθε Πέμπτη θα βγαίνουμε. Μα θα πηγαίνουμε ένα σινεμά, μα θα πηγαίνουμε να τρώμε. Να το βάλουμε προκαθορισμένα, γιατί αλλιώς φεύγει ο χρόνος. Περνάνε οι μέρες και από τις 10 φορές που θα το βάλεις, τις 9 δεν θα το κάνεις. Αλλά αν δεν το βάλεις και καμία, δεν το κάνεις και καμία. Μου, πρέπει κάπως να συγχρονίζεται το ζευγάρι και να το κάνει και ο ένας και ο άλλος. Δηλαδή, αυτό. Εγώ βλέπω τις φορές που είμαι πολύ χάλια, αυτό που λέμε, δεν θέλω να κάτσω να πληγτώ στις κουβέρτες μου και να μην μου μιλάει κανείς, γιατί είμαι χάλια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μου φταίει κανείς. Είμαι χάλια. Όσες φορές και να μου πει ο σύντροφός μου, πάμε έξω, πάμε αυτό. Αν δεν με πάρει σηκωτή. Βέβαια. Και όταν με πάρει σηκωτή και με βγάλει έξω, μα είτε λέγεται εκδρομή, μα είτε λέγεται μια έξοδος. Ναι. Μετά αλλάζω, παίρνω τα πάνω μου, μια χαρά. Βέβαια. Πόσο είναι 500 χιλιά που θέλει να κάνει, το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή. Είναι προτεραιότητες. Είναι τι προτεραιότητες θέλει να έχει. Δεν σημαίνει ότι πάντα πέφτουμε κι δύο. Κάποιος δεν έχει σήμερα, δεν είναι αυτή την περίοδο. Καλά, είναι ο άλλος. Ισχύει. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα που ακούω πολύ συχνά. Είναι όταν ο άλλος είναι πιο μουντρούχος από σένα. Οπότε εσύ γενικά είσαι έτσι λαλαλαλαλα και κάποια στιγμή κάθεσαι και όταν κάτσε εσύ, λέει άλλο, αχ, τι ωραία ευκαιρία να κάτσουμε. Που θα με τρέχει αυτή πάλι κατάλαβα. Υπάρχει και αυτό. Αυτό είναι φουλ. Μόνο αυτό. Κυρίως αυτό. Μην μιλάμε τώρα για τι εξαιρέσει. Λοιπόν, λες, κάτσε, περίμενε. Καλά, εμένα κάποιος να με σηκώσει. Δεν με σηκώνει κανείς αυτός με τίποτα. Παιδιά, τι έγινε, γιατί έχει περάσει ένας χρόνος και είσαστε. Εκεί πέρα είναι θέμα προτεραιότητας για μένα. Αν βάλεις σε προτεραιότητα τη σχέση σου και το πώς να είσαι καλά, όχι πώς να είσαι καλά για τα, με τα βιολιά τύπου καλά. Να είσαι καλά, να είσαι μια ωραία οικογένεια για το παιδί σου, να είσαι μια ωραία σχέση, να θέλεις να τη ζεις αυτή τη σχέση. Γιατί αν σου τελειώσει, τελείωσε. Νάνση. Αυτό. Αν ο ένας από τη φύση του είναι πιο σπιτόγατος και έτσι μουντρούχος, να το πούμε έτσι ευγενικά. Εμείς πρέπει, οφείλουμε να κάνουμε.